Και συνεχίσουμε την προπόνηση με ερμού στέιτ. Αλλά πριν κατέβουμε πιο κάτω στην ερμού, έχω κάποιες εκκρεμότητες, τουλάχιστον δύο από την πλατεία συντάγματος. Φαντάζομαι. Τα σκαλιά λοιπόν αυτά στη μία ρόδα ήταν η πρώτη εκκρεμότητα και αν θυμάστε από το προηγούμενο βίντεο η δεύτερη εκκρεμότητα ήταν αυτά τα μπαγκάκια στην ευθεία 1-1. Και το δύσκολο εδώ είναι τα κενά που υπάρχουν ανάμεσα στις τάβλες και εκτός από όλα τα άλλα προϋποθέτει και ισορροπία. Για να δούμε. Και δεν ήταν το πιο επιτυχημένο και πειραμισμένο, αλλά θα το κρατήσω για την ώρα. Προχωράμε ερμού. Στο μεταξύ έχω πάρα πολλά σχόλια και ερωτήσεις που θέλουν απάντηση και θέλω να απαντήσω, αλλά δεν θα γίνει σήμερα αυτό. Θα γίνει όμως πάρα πολύ σύντομα. Πάρα πολύ σύντομα. Γιατί για το επόμενο διάστημα σκοπεύω να ανεβάζω βίντεο, αν όχι κάθε μέρα, σίγουρα κάθε δεύτερη μέρα. Οπότε αναμείνετε, λίγη υπομονή και θα απαντηθούν όλα. Το σημερινό βίντεο θα είναι αφιερωμένο αποκλειστικά και μόνο σε προπόνηση. Και ένας από τους λόγους είναι ότι δεν είναι και η πιο ομαλή επιφάνεια στον κόσμο. Και από την άλλη υπάρχει αυτό που ανά πάσα στιγμή μπορεί να βρεθώ στην κάτω μεριά. Αλλά το έβγαλα, οπότε κομπλέ. Το ανέβασμα όμως είναι το εύκολο κομμάτι. Το ανέβασμα είναι λίγο πιο ζόρικο. Έχω να το κάνω περίπου 3 χρόνια αυτό το ανέβασμα. Είσαι εντάξει? Εσύ? Όχι, σας βλέπω λίγο... Okay. Κοιτάζω το εγχείρημά σου. Α, οκ, okay, ευχαριστώ. Fail, not fail. Ευχαριστώ. Αυτό λίγο πολύ είναι το πιο ψηλό ύψος που μπορώ να ανέβω αυτή τη στιγμή. Αλλά στο συγκεκριμένο σημείο υπάρχει και αυτό το έδαφος το οποίο δεν είναι το ιδανικότερο για το μέγιστο όριό μου, αλλά για ακόμη μια φορά το έβγαλα κομπλέ. Συνεχίζουμε, από την από εδώ μεριά έχει μερικά ακόμα σημεία που θέλω να δοκιμάσω πράγματα. Και επόμενο που θέλω να κάνω είναι αυτά τα σκαλάκια, όπου το σενάριο λέει ανέβασμα 1-1-1 και μετά απέναντι, αλλά ποιο είναι το θέμα? Η από εδώ δεν είναι η πλευρά μου και πρέπει να τα κάνω από την από εδώ πλευρά 1-1-1 και στο πάνω μέρος απλά να γυρίσω για να πάω απέναντι.
δεν ξέρω, δεν μου βγαίνει αυτή τη στιγμή με τίποτα. Με το 26 όμως σίγουρα θα ήταν πολύ πιο εύκολο. Θα συνεχίσω να το προπονώ όμως μέχρι να μου βγει. Συνεχίζουμε πιο κάτω. Μόλις συνάντησα έναν παιδικό μου φίλο, ο οποίος έφυγε. Τίποτα, ο Τζέρι ήταν. Ένας τρόπος να ανέβω αυτό. Τόσες θα υπάρχουν πάντα ωστόσο. Αλλά πάω εκπαιδευτικά τουλάχιστον. Και αν δεν φορούσα το γάντι, θα είχα χτυπήσει πιο πολύ άσχημα και ίσως να το φασκίσει κιόλας. Αλλά όλα καλά, όλα καλά. Ο δεύτερος τρόπος που θέλω να τα ανέβω είναι πάλι πρώτα την πίσω εκεί και μετά πρώτα μπροστινή και μετά πίσω, στο πάνω. Γι' αυτό να έρθει πρώτα μπροστινή μου ρόδα και μετά να φύγω μπροστά. Και για τα σκαλάκια από εκεί χρειάζομαι και άλλη προπόνηση ακόμα. Γενικά παρέλειψα τελείως να αναφέρω το που βρίσκομαι αυτή τη στιγμή ακριβώς. Αυτή λοιπόν η εκκλησία λέγεται Ιερός Ναός Καπνικαρέας, αλλά η πλήρης ονομασία της είναι Ισοδίων της Θεοτόκου Παναγία Καπνικαρέα. Είναι βυζαντινή και βρίσκεται στο κέντρο ακριβώς της Ερμού. Όπως κατεβαίνει στην Ερμού, φάτσα κάρτα μπροστά σου. Και είναι από τα κλασικά trial spots που βρίσκεται γύρω στην Αθήνα και φυσικά αποτελεί και ένα από τα spot που περνάω στην καθημερινή μου προπόνηση. Αλλά κάπου εδώ φτάσαμε στο τελευταίο σημείο αυτού του spot, στο τελευταίο call που μπορώ να κάνω εδώ, όπου είναι αυτό εδώ το drop gap και το θεωρώ λίγο πιο drop gap από εκεί που κάναμε, γιατί είναι λίγο πιο ψηλό. Και ο μεγαλύτερο μου φόβο εδώ είναι με το που σκάσει πίσω μου ρόδα το λιγάκι αυτό, να μην πιάσει καλά το πίσω φρένο, να φύγει πίσω ρόδα προς τα μπροστά και εγώ να φύγω πίσω. Αυτό φοβάμαι πιο πολύ. Αλλά ήρθε η ώρα να ξεπεράσω το φόβο.